Ό,τι βλέπουμε εδώ πέρα στον δορυφορικό σταθμό είναι αρκετά εντυπωσιακό. Εσείς σαν οι δήμονες, τι έχετε να μας πείτε, πώς θα μας εξηγούσατε? Ας ξεκινήσουμε με αυτήν την τεράστια αντένα. Ποιος είναι ο σκοπός της? Ο σκοπός της αντένας αυτής είναι να παίρνει και να εκπέμπει τα σήματα προς το δορυφόρο. Η αντένα εκεί που βρίσκεται, ο άξονας της συναντά κάπου στο διάστημα το δορυφόρο. Τα κύματα από το δορυφόρο αντανακλούνται στο κύριο παραβολικό κάτωπτρο, το μεγάλο. Αντανακλούνται μετά πάνω στο μικρό κάτωπτρο που βρίσκεται πάνω στο τρυπόδι και ακολούθως οδηγούνται μέσω της τρύπας που φαίνεται πάνω στο δίσκο, κάτω στα μηχανήματα, όπου εκεί γίνεται μια επεξεργασία και ακολούθως μέσω της κεραίας που βρίσκεται πάνω στον πύργο εκεί, εκπέμπεται προς τον επαναληπτικό σταθμό στα Γιόνια, ο οποίος στέλνει τα σήματα στη Λευκοσία αναφενός στο ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου για την τηλεόραση και στην αρχή τηλεπικοινωνία Κύπρου για την τηλεφωνία. Τώρα, γιατί επέλεγε αυτή ειδικά η τοποθεσία? Μερικά κριτήρια για τη λειτουργία αυτού του σταθμού μας ανάγκασαν να επιλέξουμε αυτήν την τοποθεσία. Κυρίως είναι οι παρεμβολές από άλλους σταθμούς προς το σταθμό μας, όπως επίσης και οι παρεμβολές του δικού μας σταθμού προς άλλους. Ναι. Τώρα να δούμε κάπως λεπτομερέστερα τη διαδικασία για να καταλάβουμε και εμείς πιο καλά. Είπετε ότι το σήμα από το δορυφόρο φτάνει σε αυτήν την αντένα. Δηλαδή αυτή η αντένα κινείται. Αυτή η αντένα βρίσκεται συνεχώς σε κίνηση, παρακολουθώντας το δορυφόρο. Πρέπει πάντοτε ο άξονας της να βρίσκεται μέσα σε ένα εκατοστό της μοίρας πάνω στον άξονα κεραίας δορυφόρου. Και αυτά φυσικά τα ρυθμίζετε όλοι εσείς που... Ναι, αυτό γίνεται αυτόματα. Η κεραία έχει δικό της σύστημα με το οποίο παρακολουθείται συνέχεια ο δορυφόρος. Ναι. Τώρα... βασικά αυτός ο σταθμός θα εξυπηρετεί το ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου και την αρχή τηλεπικοινωνιών. Ναι, ο σταθμός αυτός της αρχής τηλεπικοινωνιών Κύπρου θα εξυπηρετεί καταρχήν τις ανάγκες της αρχής για τηλεφωνία, τέλεξ κλπ. Όπως επίσης η αρχή τηλεπικοινωνιών Κύπρου θα προσφέρει στο ΡΙΚ υπηρεσίες εκπομπής και λήψεως τηλεοράσεως.